Ακριβώ. Γιάννη, λίγε ώρε μόνο άντεξε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία εξ αρχείων, 12 για την ακρίβεια. Το πρωί το έστησαν, το στόλισαν, το βράδυ το είχαν κάψει άγνωστοι. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έγιναν αρκετέ απόπειρε, δεν τα κατάφεραν. Τελικά έκαναν αυτό που ήθελαν, το βλέπουμε και στα πλάνα μα, καθώ φρόντισαν να τραβήξουν και βίντεο και να το αναρτήσουν στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ε, ε, άμεσα επενέβησαν οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχε, έσβησαν τη φωτιά. Η ζημιά στο δέντρο όμω είχε γίνει. Τώρα ο Κώστα Μπακογιάννη, ο δήμαρχο Αθηναίων. Και δεν λέει... είναι μόνο ότι... η φωτιά στο συγκεκριμένο. Ενώ είναι και τα λαμπάκια και όλο το ο τουρισμό, ο οποίο από ό,τι φαίνεται στην περιοχή αυτή αφαιρέθηκε. Από του ε, αντίστοιχου λοιπόν mm -hmm. ε, αντιξουσιαστέ. Λοιπόν, ο ο, ο Κώστα Μπαγκιάνη την... λέει ότι τα, τα Χριστούγεννα δεν καίγονται. Έκανε και μία ανάρτηση σχετική στο Facebook, θα την διαβάζω εντάχει. Το φω πάντα νικάει το σκοτάδι, η αγάπη πάντα νικάει το μίσο. Τα Χριστούγεννα δεν μπορεί να τα κάψει κανεί και είναι για όλη την πόλη. Γι' αυτό το δέντρο θα ξαναστηθεί. Κριτή των βανδάλων που καμαρώνουν και στο YouTube, οι πολίτε των Εξαρχείων που θέλουν όπω ακριβώ και οι υπόλοιποι Αθηναίοι να ζήσουν και να χαρούν τα Χριστούγεννα. Οπότε το δέντρο θα ξαναστηθεί, όπω λέει ο Δήμαρχο. Από εκεί πέρα όμω είχαμε και άλλε καταδρομικέ επιθέσει χθε το βράδυ, στον πιο κεντρικό, στον πιο εμπορικό δρόμο τη πόλη, τη Μητροπόλεω. Συγκεκριμένα περίπου mm -hmm. 150 με 200 αντιεξουσιαστέ, σύμφωνα με αυτόπτε μάρτυρε, βανδάλισαν μία τράπεζα, ένα καφέ αλλά και ένα σούπερ μάρκετ, ενώ έγραψαν συνθήματα με σπρέι σε όλα τα καταστήματα που συνάντησαν. Στη ίταν... συνέχεια λοιπόν όλων των επιθέσεων που είχαμε τι τελευταίε ημέρε. Ήταν η απάντηση, ενώ είχαμε δύσκολη νύχτα και στη Θεσσαλονίκη και εκεί τρία καταστήματα βανδαλίστηκαν στην οδό Τσιμισκι. Με λίγα Καραβάλτσιος ευχαριστούμε πολύ.